Για τις εκδηλώσεις του συλλόγου των δημοτικών
θεσμικό του Παιδευτικού Συλλόγου μιλούσε. Εγκρίνει το σώμα. Εγκρίνει ο όμορφο. Και το τέταρτο είναι η αίτηση που σα διάβασα προηγουμένω για να γίνουν 100 μέτρα τσιμέντο στα δίσματα μετά τη βροχή σημεία, μερικά του έξοδα. Αυτό μάλλον θα γίνει αύριο μετά από την καταλαβαίνω. Εγκρίνει το σώμα. Παρακαλώ και να σα πω. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η κοστολόγηση από την τεχνική υπηρεσία, τα χρήματα να δοθούν στον Δήμο και ο Δήμος να εκτελέσει το έργο με τα μηχανήματα της αναπτυξιακής και όχι ιδιωτικά. Μαρία, αυτός ο δρόμος επειδή αφορά μια περιοχή δίπλα εκεί, έτσι είναι δύο μήνες αδιάβατος και άμα γίνει αυτό, δεν θα μπορέσουν τις επόμενες μέρες να πάνε στα σπίτια του ο κόσμος. Και προκειμένου είπαμε να κάνουμε μια παρέμβαση τέτοια για να είναι. Επειδή αυτό το λάσο. Τώρα τι να σου πω, σου λέω τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Εντάξει, αυτό να πούμε. Ότι είναι δυσλειτουργία στο Ρωσί. Συμφωνώ και εγώ. Είναι πολύ δυσλειτουργία. Να είναι με την επίγνωση τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου για να γίνει. Αλλά αφορά μόνο 100 μέτρα. Συγγνώμη. Να γίνεται δηλαδή όπω το πρόγραμμα. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Είτε 100 μέτρα είναι, είτε 1000 είναι, είναι ίδια πράγματα. Α είναι τότε με την επίγνωση τη τεχνική. Είτε 100 μέτρα, είτε 150, είτε 450, είτε 1050, είναι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν. Εντάξει, Δήμαρχε. Όχι. Μην τα πάρουμε όλα στο ίδιο σακούλι. Και άλλο 5 χιλιόμετρα. Και άλλο 50 χιλιόμετρα. Και άλλο 50 χιλιόμετρα. Εντάξει, ωραία. Ναι, τώρα θα πούμε. Επειδή λοιπόν είναι. Δηλαδή, αν είστε αυτοί, υπάρχει κάπου γραμμένο, είναι διαφορετικό. Επειδή είναι 100 μέτρα μόνο, αυτή είναι την επίβλεψη. Να μας το πεις και να το ξέρω. Όχι, εγώ δεν λέω, αλλά τώρα αν είναι κάτι που και σαν να έχουμε κλείσει. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και σαν να έχουμε κλείσει τα μάτια. Μέχρι τώρα έτσι κάναμε και δεν κλείνουμε μαθιά. Έχουμε κλείσει τα μάτια. Έτσι γινόταν. Εφόσον είμαστε ένας άνθρωπος ο οποίος ή κάποιοι άνθρωποι βάζουν χρήματα για να φτιάξουν έναν δρόμο, για ποιο λόγο να έρθουν τα χρήματα στον Δήμο. Για να είναι όλη η διαδικασία για να μας αναφύγουν πάλι από εμάς. Ξεπεράσει και αυτό. Γιατί ο Δήμος να παίρνει χρήματα και να συνεχίζει μετά για κάτι άλλο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι μόνο 100 μέτρα, είναι με την επίδειξη. Ωραία, άρα λοιπόν εγκρίνεται με την προϋπόθεση ότι θα επιβλέψει την τεχνική υπηρεσία. Μάλιστα. Εγκρίνεται το ομόφωνο. Με την προϋπόθεση ότι θα επιβλέψει την τεχνική υπηρεσία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα τη μέση θέση. Καταρχήν να πούμε, παράξενα, ότι το τρίτο θέμα, το τέταρτο θέμα που λέει, το τρίτο θέμα που λέει λήψη απόβαση εκπάτηση τη μέρα Γαβρίου δεν εισάγεται. Γιατί δεν απευθύνεται η κλάδο πήγε. Αν σταματήσετε τι κουβέντε, μπορούμε να σε ακούμε. Ακούμε μια κάμερα αυτή τη στιγμή. Και αλλάζει και η αριθμησία. Πρώτο θέμα, αποδοχή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το έργο επίγοντα έργα αποκατάσταση βραχότητα των υποδομών ασφάλιση τη δημοτική οδοπία του Δήμου Άλβα. Αφορά λοιπόν 600.000 που έχουν 600.000 ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που ουσιαστικά είναι μια αποδοχή χρηματοδότηση. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κύριε Καπάκη, παρακαλώ, το μικρόφωνο σα. Αφού συγκαλώ την κυβέρνηση για το ποσό, να πω κάτι, Δήμαρχε. Αυτά τα έργα που θα γίνει, δηλαδή έχουν κάποιο πλάνο, τα 600.000 υπάρχουν. Εμείς μπορούμε να το ξέρουμε δημοτική σύμβουλη. Πολύ το μάθετε, βεβαίως. Ναι, αλλά να μας τα φέρουμε για να ξέρουμε δηλαδή από πριν πού θα γίνει. Πού θα γίνουν αυτά τα έργα, διότι αυτή τη στιγμή εντάξει, δεν έχουν καμία αντίρρηση, είναι προφανές ότι δεν λέμε να μην πάρει ο Δήμος τα λεφτά, σου πάμε στην αντίθετα, αλλά είναι σημαντικό και στο πλαίσιο τώρα, επειδή και οι εποχές είναι ιδιαίτερες, καθώς μένουμε σε προεκλογική περίοδο, να γνωρίζουμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα, να γνωρίζουμε ακριβώς ποια σημεία του δρόμου που έχει σχεδιάσει, να μας φέρει ένα έγγραφο τεχνική υπηρεσία που να λέει προτείνουμε αυτά, πολύ συγκεκριμένα. Θα το έχετε το έγγραφο αυτό, ακριβώς τα συγκεκριμένα έργα που τι αφορούν και τι. Μα είχατε δημιουργηθεί και είχε εγκριθεί. Είχε κατατεθεί αυτό από το καλοκαίρι, από το Μάιο έχουμε κάνει το έγκλημα. Για το προηγούμενο συμβουλίο κάποια έργα είχατε δεσμευτεί να μας δώσετε κατάσταση. Για ποια χρηματοδότηση. Δύο έργα ήταν και μου είπατε ότι μετά από μία τους εβδομάδα θα είστε έτοιμοι να μας τα δώσετε. Δεν τα πιστεύω. Και έχω και μία άλλη ερώτηση με την ευκαιρία, η οποία έχει σχέση με όλο αυτό το θέμα. Το μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, ακούτε.
Την προηγούμενη φορά είχαμε περάσει για έναν δρόμο που είχε καταψυχθεί και από τον πρόεδρο, που αφορούσε τον δρόμο, την ασφαλτόστρωση, μάλλον τσιμεντόστρωση, δεν είχε διευκρινιστεί κιόλας, του δρόμου πίσω Λιμιώνας, όπως ήταν Θελού πίσω Λιμιώνας. Σωστά. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, δηλαδή τα τροπονιμία. Θελού πίσω Λιμιώνας. Και προχθές ψηφίσαμε και μάλιστα το ψήφισα κι εγώ. Βλέπω ξανά τον ίδιο δρόμο πάλι τελείως τη Ομονιών, αυτή τη στιγμή ασφαλτόστρωση 1500 μέτρα. Είναι ο ίδιος δρόμος ή κάποιος άλλος. Πού το είδες αυτό? Το ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά. Στην αγροτική οδοπία. Μιλάς για την αγροτική οδοπία. Ναι. Αυτό είναι πράγμα από το Φιλόδημο. Ωραία. Καταθέσαμε έτοιμα για αγροτική οδοπία με έτοιμες μελέτες προκειμένου να πάρουμε χρήματα από το Φιλόδημο για να εκτελέσουμε αυτό το έργο. Εγώ ρωτάω το εξής. Αφορά τον ίδιο δρόμο. Όχι βέβαια. Ποιο δρόμο, γιατί δεν μου διευκρινίζετε. Λέει τα ίδια. Άνω Φιλό, πώς το λένε, εκεί πίσω Λιμιώνα. Τα ίδια το πολύ. Δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να μας δώσει. Η αγροτική οδοπία είναι άλλο. Ναι, ποιο δρόμο είναι αυτό. Κάπου κάτω στην εκκλησία. Αλλά εμείς δεν θα ψηφίσουμε. Μπορούμε στο σακί. Δεν ξέρουμε ποιο δρόμο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι οι μελέτες έτοιμες για το γουρούνι στο σακί, είναι δική σου απόφαση. Ωραία, είναι οι μελέτες έτοιμες για την αγροτική οδοπία. Έχει υποβληθεί κανονικά στο Υπουργείο. Το έχει εγκρίνει. Σύμφωνα, το έχει εγκρίνει και προχωράει. Εμείς που ψηφίζουμε, δεν πρέπει να γνωρίζουμε τους δρόμους. Για ποιους δρόμους ψηφίζουμε. Στο προηγούμενο συμβούλιο ήταν. Οι μελέτες είναι κάτω. Μα δεν μας τα δώσατε. Το πήρε εσύ. Οι μελέτες είναι κάτω. Το έχει. Θα ζήσει εδώ. Πού είναι ο δρόμος. Ποιος δρόμος είναι. Ποιος δρόμος είναι. Πείτε μας ποιος δρόμος είναι. Είναι, ξεκινάει κάτω από την παραλία που και πήγε στο Λιμιώνα αυτός ο δρόμος. Κάτω από την παραλία. Πριν την παραλία. Πώς τρίβουνε με εκεί από το... που είναι στο Λοτσάλ, την ταβέρνα, από εκεί, από ο δρόμος από πίσω. Αυτός είναι ο άλλος δρόμος δηλαδή. Αυτός είναι της αγροτικής οδοπίας που λέμε, για την ασφαλτόστρωση. Και ο άλλος ο χορηγός, ο χορηγές είναι από πάνω. Είναι σε άλλο δρόμο, ναι. Είναι ποιος άλλος δρόμος είναι. Ποιο άλλο, είναι ένα που πάει από το θελό, για του Ολυμπιακού. Λοιπόν, επειδή το θέμα μα είναι η αποδοχή τη σηματοδότηση, να μην το αλλάξουμε παραπάνω από πολύ δύσκολο. Πρόεδρε, για αυτό το θέμα, καλό θα είναι εσεί έχετε την ευθύνη κανονική λειτουργία και ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου να έχουμε όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα για να ξέρουμε και εμεί τι ψηφίζουμε. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα να το πω με την ευκαιρία, γιατί άλλαξε τώρα το θέμα, δηλαδή ο προκαταστατικός έλεγχος, και είδα ότι δύο υπάλληλοι έχουν πάρει το φορτίο. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και επειδή στον καταστατικό έλεγχο μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή να μας, να μας δίδετε όλα τα συνοδευτικά και όλα τα συγκεκριμένα έγγραφα. Διότι μπορεί να μετακυλήσει η ευθύνη σε βάση του συμβουλίου. Λοιπόν, να σα απαντήσω λοιπόν τώρα. Το θέμα σήμερα είναι η αποδοχή τη χρηματοδότηση. Δεν είναι ούτε πού θα πάνε τα συγκεκριμένα χρήματα, ούτε σε ποιου δρόμου. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει να συνοδεύσει αυτή την πρώτη πρόσκλησή μου είναι η απόφαση με την οποία μα δίνονται τα χρήματα. Σα έχει μοιραστεί όλοι. Άρα λοιπόν, με βάση την απόφαση αυτή, το Υπουργείο μα έφερε 600.000 ευρώ για την ιδιωτικοποίηση. Το αποδεχόμαστε σήμερα, δεν εγκρίνουμε τις ασφαλοφρόνες που γίνανε ή που θα γίνουνε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Εγκρίνουμε τη χρηματοδότηση. Άρα το συνολικό της χρηματοδότησης είναι η απόφαση με την οποία μας δίνεται η χρηματοδότηση. Μην με μέρθεστε για κάτι το οποίο δεν ευθύνομαι εγώ και δεν μπορώ ούτε εγώ να το προβλέψω για το πού θα πάνε τα χρήματα. Μετά είναι μεταγενέστερο στάδιο για το οποίο θα ενημερωθείτε. Λοιπόν, οι μεταγενέστερες. Αυτό λέμε, επειδή στο παρελθόν συμβαίνει να μην ενημερωνόμαστε, να φροντίζετε να ενημερωνόμαστε. Από μένα ενημερώνεστε πάντα για τα θέματα του Συμβουλίου. Τώρα, αν αυτό δεν μπει στο Συμβούλιο σαν θέμα, για το αν θα γίνουν 50 μέτρα τσιμέντο ή αν θα γίνουν 25, δεν ευθύνομαι εγώ, κύριε Κάμπα, και επιτρέψτε μου να μιλάω με αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα ψήφο. Εκεί είναι το μόνο. Θέμα δεύτερο. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβή υπηρεσιών Δήμου Άδων. Σα έχει μοιραστεί μια κατάσταση. Καταρχήν, βλέπω υπηρεσίες εκαθάρισης αναπτυξιακής, κάπου 18.000. Δεν υπήρχε χρονικό περιθώριο για την εκαθάριση της αναπτυξιακής, το οποίο το έχουμε ξεπεράσει και δεν έχει έρθει εδώ η εκαθάριση να ενημερωθούμε, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι βλέπω ένα σωρό
χρήματα για συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Άμβρου. Εμείς στην περιοχή μας είμαστε πάνω από 1,5 μήνα σβηστοί. Έχουμε κάνει αιτήματα, έχουμε κάνει παρεμβάσεις και δεν έχουμε φως στη γειτονιά και κυκλοφορούμε με φακό. Και βλέπω και ένα σωρό έξοδα δεξιώσεων για το αντίληψη. Όπως επίσης και εδώ που λέει συντήρηση μικρά τεχνικά έργα ομολόγου, τα οποία δεν γνωρίζω ποια είναι. Γιατί θα πρέπει να ψηφίσω τα χρήματα που θα δοθούν χωρίς να γνωρίζω τα έργα που εκτελέστηκαν. Οπότε, θα δοθεί για να προχωρήσετε. Τα έχει παραλάβει, τα έχουν παραλάβει. Η Επιτροπή έχει παραλάβει και την καλή συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού της χώρας και όμως 1,5 μήνα είμαστε σβηστά. Και τώρα προσφέρω. Είναι έργα τα οποία έχουν γίνει. Λοιπόν, ναι, δεν έπρεπε να τα γνωρίζουμε μόνο ψηφίζουμε. Είμαστε αντιπολίτευση μόνο για να ψηφίζουμε τα ποσά και να μην γνωρίζουμε τα έργα. Γι' αυτό το λόγο και το καταψηφίζω και το έχω ξαναπεί κι άλλη φορά. Δεν έχω καμία όρεξη να είμαι αντίθετη. Αλλά πρέπει να γνωρίζω πού θα πω το ναι και ποιες ευθύνες απορρέουν στο μέλλον από το ναι ή το όχι που θα πω. Τα έργα του ομολόγου έχουν γίνει, δεν έπρεπε να έχουν γίνει. Ό,τι σας έχει δοθεί τώρα είναι έργα τα οποία έχουν γίνει από τα κύριε Πρόεδρε, δεν έπρεπε να έχουμε μια καταστασούλα ποια είναι αυτά τα έργα στον ομόλογο. Η κατάσταση είναι. Δεν έπρεπε να έχουμε μια εισήγηση για την αναπτυξιακή να δούμε τέλειωσε αυτό ο έλεγχο που ήταν για χι χρόνο και έχουν γίνει. Να το γνωρίζουμε. Θα πάρουμε 17.000. Πόσο ήταν τα συμφωνητέντα και για πόσο καιρό. Πώς θα ψηφίσω αυτό το κωδικό όταν δεν έχω ενημέρωση. Γι' αυτό και το καταψηφίζω. Και όσο για τις δεξιώσεις, συνέχεια δεξιώσεις, ποιες είναι αυτές. Δεν έπρεπε να ξέρουμε. Για τον ίδιο λόγο που είπε και η κυρία Βασιλοπούλου, πού είναι τα πρωτόκολλα παραλλαγής. Υπογεγραμμένα από τα τρία μέλη της Επιτροπής. Εδώ δεν έχουμε, δηλαδή είναι μια λίστα που είναι τώρα. Εδώ είναι αφέντα τα δείτε, είναι λίγο δύσκολο να μοιραστεί όλο αυτό το πακέτο στους συμβούλους. Εδώ είναι και είναι από τώρα παράδειγμα. Απάντηση όμως, ότι εμείς δεν μπορούμε να παραλαμβάνουμε και να νομοποιούμε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις καταγεγραμμένες, εάν τα έργα έχουν γίνει όπως θα έπρεπε να γίνουν. Και βέβαια, γιατί το θυμήθηκαν τώρα. Το θυμήθηκαν τώρα οι θυμησίες να ζητούν την έξω αυτό το προφόρμα. Και να πω και κάτι άλλο, δεν άμα δεν ακούς πρόεδρε. Σας ακούω, σας ακούω. Δεν πώς να μιλάς στο τηλέφωνο, είσαι θεϊκός σαν να μιλάς. Κάνω 10 δουλειές ταυτόχρονα, μία περισσότερη από το 10 να πολέω. Λοιπόν, να πω ότι εδώ μας φαίνεται πρωτόκολλα. Πρωτόκολλα μέχρι τον Ιούλιο, από τον Ιούλιο του 2018. Μέχρι τότε δεν έχουν έρθει πρωτόκολλα. Γιατί. Τι ρωτήσατε, τι είπατε μέχρι τότε. Από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι σήμερα. Πριν τι γίνανε τα πρωτόκολλα. Το Δεκέμβριο του 2017. Ναι, πριν τι γίνανε, από πότε ισχύει ο νόμος αυτός, κύριε Πρόεδρε. Πάνω στο Δεκέμβριο του 2017. Ο νόμος 18 το πάνω και δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, κύριε Μουραζέ. Η απάντηση δεν είναι προφανώς. Εδώ θα έπρεπε να είχαν έρθει και τα προηγούμενα πρωτόκολλα. Ο νόμος αναφέρει τους 44 είναι πολύ πιο πριν. Το 16. Δεν θα πάρω απάντηση. Κύριε Μουραζέ, έχει το λόγο. Απάντηση θα πάρω. Θα σε έχουν γραφτεί ότι είναι ασφαλή και δεν θέλετε. Τα πρωτόκολλα εδώ είναι, πάρτε να το δείτε. Λοιπόν, κύριε Μπραζέρη. Για την απάντηση θα πάρω. Κύριε Μπραζέρη, για τον λόγο. Ωραία. Συγχαρητήρια. Είναι αυτός ο νόμος ο 4412 του 2016. Λέει ότι η διαδικασία αυτή θα ισχύσει από 1η-1η του 2019. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αν διαβάσει κανείς την νομοθεσία και το άρθρο 219 που επικαλείται η υπηρεσία που μας στέλνει εδώ το έγγραφο, θα δει ότι λέει καθαρά ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να έρχονται τα πρωτόκολλα παραλαβής μέσα σε 30 μέρες από την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει μετά τις 30 ημέρες και αν για κάποιους λόγους δεν έρθει στο θεσμικό όργανο η παραλαβή, τότε αυτεπάγγελτα
θεωρείται ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν παραλυφθεί και θα πρέπει να πληρωθούν από την υπηρεσία. Αυτό προβλέπει η νομοθεσία και αυτό θα πρέπει να κάνει. Δηλαδή, όλες οι δαπάνες που έρχονται τιμολογημένες, άρα σημαίνει ότι έχουν παραλυφθεί οριστικά, έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου, έχουν σταθεί με στατιστικά στο Υπουργείο Εσωτερικών και μιλάμε για τη χρήση 2018 και 2017, δεν έχουν καμία θέση στο διαβιβαστικό και δεν έχουν καμία θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πληρωθούν. Τώρα για τις δαπάνες που είναι του 2019, ναι, το προβλέπει η νομοθεσία ότι θα πρέπει να ψηφιστεί, να εγκριθεί η οριστική παραλαβή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα εμένα η τοποθέτησή μου είναι, και αυτό θα ψηφίσω, ψηφίζω θετικά στις δαπάνες του 2019 που υπάρχουν στο διαβιβαστικό, για το 2018 δεν χρειάζεται καν να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει ήδη η υπηρεσία να έχει αρχίσει να τις πληρώνει, γιατί θεωρείται ότι πέρασε το 30ήμερο και είναι αυτεπάγγελτα πληρωτές. Αυτή είναι η απόφαση. 18 και 19. Έχει το 19. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευαισθητοβολία. Πολύ καλή παράδοση. Τέλος, δεν θέλω κανένα. Είναι ό,τι είπα. Ευαισθητοβολία, λοιπόν, να εκφραστούν οι αρνητικές ψήφοι. Πρόεδρε, εγώ θέλω αυτό που είπα να γραφτεί έτσι. Έτσι, ωραία. Να το πω με συνοπτικά για να μην μπερδευτεί ο Γιάννης. Ο κύριος Μουραζέλης. Συνοπτικά, έτσι, πώς πρέπει να... Τι, ποιο είναι ψήφις μου. Όλες οι δαπάνες πρέπει να πληρωθούν, αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να έρθουν μόνο οι δαπάνες του 2019, διότι οι δαπάνες που αναφέρονται στο διαβιβαστικό για τις χρήσεις 2018 και 2017, διότι οι δαπάνες που αναφέρονται στο διαβιβαστικό για τις χρήσεις 2018 και 2017 ήδη τεκμέρεται λόγω του πέρασης 30ημέρου ότι είναι πληρωτές. Άρα δεν έπρεπε να είχαν έρθει, να έχουν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εγώ για να δικαιολογήσω, κύριε Πρόεδρε, την ψήφο μου, όχι, γιατί δεν, μαζί δεν συνυποβάλλανε προκειμένου να ανέξουν τα πρωτόκολλα παραλαβή. Το ίδιο όλοι. Γεια σας. Όχι, το ίδιο. Αυτό το 2019, διακόσμιο. Όχι, λοιπόν, γιατί μας δεν έχει συνολικά. Η έξι είναι η έξι. Όχι, γιατί δεν έχει. Πάμε στο θέμα 3. Ορισμός μελών προγραμματικής σύμβασης. Λοιπόν, τον αριθμό λοιπόν που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Παρακολούθηση σύμφωνα με το άρθρο 7 της Προγραμματικής Σύμβασης για τη Σκηνή Παιδικών Χαρών. Προτείνουμε την Ειρήνη Παργάλου, την οποία θα πέψουμε με αναπληρώτρια, τη Λιανή Κουλούρη. Συμφωνεί το σώμα. Εγκρίνεται λοιπόν το θέμα 3 ομίλων. Θέμα 4. Ναι, το 4 πρέπει να γίνεται 3 και το 3 δεν συμφωνείται. Όλα ανεβαίνουν μία παρτίδα. Θέμα 4, έγκριση πρώτης γενικής παράτασης για το προέργο 1 δίκτυο ίδρυψης οικισμού Αγίου Πέτρου, Δημοτική Ενότητα Ιδρούσα, Δήμου Άδου, με την πράξη ΟΠ 5001320. Λοιπόν, είναι η παράταση που έχει ζητηθεί.
σας έχει μοιραστεί είναι μέχρι τον τρίμηνο, μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019. Έχουμε λοιπόν την Ισφαιρική Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας, την Ισφαιρική Εισήγηση της Περιφέρειας Ρωτήρου Βικαίου. Παρακαλώ το σώμα. Παρακαλώ, κύριε Καβάκη, διέλετε να αναδείξουμε μια σειρά για την κυρία Βασιλοπούλου. Ναι, ναι. Θα πείτε κάτι εσείς πριν την κυρία Βασιλοπούλου. Τι κυρία Βασιλοπούλου. Λέει εδώ ότι μετά από το έγγραφο της Αντιδημάρχου ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο υπήρχε όχληση στους κατοίκους και μετά με τις χιονοπτώσεις, δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί το έργο. Αν βγάλαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι χιονοπτώσεις γίνανε το Γενάρη. Από τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, δεν είναι 5 μήνες, 4 μήνες. Θεωρώ ότι το αιτιολογικό δεν στέκει. Εκτός αν συνέβη και κάτι άλλο. Γιατί αναφέρει δύο. Εντάξει την όχληση, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ήταν το Γενάρη, τι εμπόδισαν τους υπόλοιπους 4 μήνες να εξελιχθεί η εργολαβία. Είναι συνοπτικά, δεν νομίζω ότι έτσι όπως το διαβάζω εγώ την αιτιολογία. Και εγώ το ελληνικά ξέρω. Ναι, αλλά είναι συνοπτικές. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή το καλοκαίρι είχε ζέστη και το χειμώνα. Όχι, είπε τον Ιούλιο. Είναι επειδή το καλοκαίρι είχε ζέστη, το χειμώνα, η δεύτερο το χειμώνα είχε κρύο. Ιούλιο-Αύγουστο λέει είχε. Μοιάζει με τον Ιούλιο. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Και το χειμώνα μοιάζει. Λόγω των χιονοπτώσεων του Ιανουαρίου. Και ρωτάω, το Σεπτέμβριο ή το Δεκέμβριο που δεν υπήρχε τίποτα. Δεν συνεχίστηκαν οι εργασίες, υπήρχε κάποιο άλλο πόλεμα, που δεν αναφέρεται εδώ. Οι εργασίες γίνονται συνέχεια. Απλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Πότε προβλέπεται η αποπέραντοση. Περίπου, ρε. Είναι οι λόγοι του οποίου δεν ολοκληρώθηκαν. Ναι, ωραία. Δεν έχει κανένα δίπλωμα. Δεν έχω ολοκληρώσει. Του άλλου από ένα μήνα φτιάχνανε δεξαμενή. Τώρα τι να σου πω ακριβώ πότε θα. Είχαν ικανοποιήσει. Προφανώ σταματήσανε λόγω τη χρηματοδότηση και όλα αυτά. Δηλαδή στο τρίμηνο που ζητάνε. Προεκλογικά δηλαδή είναι ολοκληρωμένο. Αυτή η σημασία. Στο τρίμηνο που ζητάνε θα έχει ολοκληρωθεί ή θα πάμε μετά από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό υπάρχει την κλίμερση. Τόσο να λέγαμε ότι όσοι κάνετε ένα δρόμο χωρίς την κλίμερση, επειδή εγώ το μάλιστα. Δεν υπάρχει την κλίμερση. Αυτά είναι η σύγκριση. Μα τόσο ζήτησε η εταιρεία με την έννοια του ότι είναι τελειώσει. Και Μαρία, να σου πω κάτι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Όσε παρατάσει έργα έχουμε πάρει κατά καιρού. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά επειδή ανοίγουμε την προεκλογική περίοδο, μην κόβουμε κορδέλε με παρατάσει που δίνουμε τώρα για να τι κόψουμε λίγο πριν τι εκλογέ. Μα είσαι ήδη η παράταση είναι για 7 Ιουλίου. Εντάξει, εγώ έχουμε καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει προεκλογική. Εσύ θα σα απασχολεί. Δεν υπάρχει θα πάμε ομαδά στις εκλογές. Πολύ ομαδά. Έτσι, οπότε από εσάς εξαρτάται και όλα θα είναι καλά. Θα έρθουν όλα κάτι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα 5. Κύριε Τομόφωνα, με ρωτήσατε. Θέμα 5. Τροποποίηση σύμβαση συνεργασίας για την ερευνητική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ Δήμου, Άμμου και ΕΑ. Λοιπόν, εδώ υπάρχει λοιπόν το έγγραφο τη ΕΑ, που δεν σε κουράσει. Και η σύμβαση. Η σύμβαση που πρέπει να υπάρχει. Αλλά τη σύμβαση με την ΕΑ. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Έχει μια τομόφωνα. Όχι, στο δώσω. Θέμα έφτανε. Παρακαλώ. Έχουμε στείλει δηλαδή. Μέχρι τώρα. Ναι. 220 τόνους. Εάν, επειδή εγώ πήρα τηλέφωνο τον κύριο Τάδε τον υπεύθυνο και μου είπε ότι δεν μπορεί να μου δώσει τα στοιχεία παρότι είμαι δημοτική σύμβουλος, αλλά μόνο στον κύριο Λάσκαρη και στον κύριο Δήμαρχο, πότε μπορούμε να τα ζητήσετε για λογαριασμό μας να τα δούμε, επειδή έχουμε και κάποιες αφιβολίες. Τα στοιχεία πάνε στην ΕΑ. Τα στοιχεία που έχει η ΕΑ, ότι παρέλαβε χ τόνους, μπορούμε να τα έχουμε, πότε. Γιατί εμάς μας αρνείται και δεν καταλαβαίνω όταν του λες είμαι δημοτική σύμβουλος και με ταυτότητες και όλα να λέει μόνο στον κύριο Λάσκαρη και στον κύριο Δήμαρχο. Τόσο απόλυτο. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι η πληρωμή, η οριστική πληρωμή θα γίνει όταν ο ανάδοχος
στείλει 300 τόνους στην ΕΕΑ. Βάσει τη σύμβαση. Λοιπόν, σίγουρα για αυτόν τον λόγο και μόνο ξέρουμε κάθε φορά πώς θα πηγαίνει. Λέω, μπορούμε να έχουμε εμείς μέχρι τώρα πόσα πήγαν, είναι κρατικό μυστικό, είναι καθόλου, κάτι... Καθόλου, θα το έχετε, περίπου έχουν πάει μέχρι τώρα 200-220 τόνους. Για να σου το εξηγήσω... Θα το πάρεις και με χαρτιά, Σούλε. Θα το πάρεις και με χαρτιά. Ωραία, μπορώ να το έχω. Δεν σου είπα ναι. Γιατί για το προηγούμενο σου είπα... Επέτρεψε να μιλήσω με τον Λουκρέζι κάτω και να το σου πω. Λοιπόν, πρέπει να το πω. Θέμα έχει το κάντρο που συγκεκριμένα, δεν γράφει τίποτα. Εξειδίκευση επίθεση για επανασχεδιασμό, δικαστική εμφάνιση, επικαιροποίηση, εμπλουτισμό και επικαιροποίηση με πιστοποίηση τη ιστοσελίδα του Δήμου. Άρα τη μαμάθια. Λοιπόν, βλέπω μεταξύ των άλλων στο θέμα. Ότι δεν ακούω τίποτα για την καπακαιρική. Άμα δεν μιλήσει. Άμα εκεί δίπλα. Βάλε μια τάξη. Δίπλα σου. Η βοησυχία η αριστερή μου. Λοιπόν, στο λέει εδώ πέρα ότι μερικά πράγματα εδώ στην αναβάθμιση τη ιστοσελίδα μεταξύ αυτών που λέμε στο κύριο μενού να προσταθεί κατηγορία μπλοκ. Δηλαδή τι θα αφορά το μπλοκ, το ένα το ερώτημα. Το δεύτερο βλέπω στην ξενοδοχεία Βίλιας και το άλλο στο σαν μενού, το μπλοκ, θα είναι ξενοδοχεία Βίλιας, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα κτλ. Δηλαδή θα είναι μια κρατική που υποτίθεται δημοτική. Ακούμε πολύ καλά. Το βλέπω. Είμαι βέβαιος. Μα εγώ τους έδωσα σε πατήρες κυρία Πολίτη, η οποία βλέπετε τη διαχωσίωση σας. Θα είναι δηλαδή... μια δημοτική ιστοσελίδα και ποιος θα φροντίσει για να εκδοθούν όλα αυτά τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τις διάφορες άλλες ξενοδοχεία και δίλες και τα λοιπά. Και αν αυτό δεν είναι μια ιδιωτική διαφήμιση. Είναι αναλυτικά, γιατί θέλω το παρακολουθέω να είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, κρίνω σκόπι μου, είναι μια βελτίωση της ιστοσελίδας, η οποία ναι, μεν αφορά την προβολή του νησιού, αλλά αφορά και ένα κομμάτι το οποίο είναι καθαρά του Δήμου και των υπηρεσιών του. Εάν προσέξεις την ιστοσελίδα, το κύριο κομμάτι και η πρώτη εικόνα αφορά την προβολή του νησιού. Και ένα τελευταίο κομμάτι είναι αφιερωμένο στο Δήμο, όπως έθεσε και βλέπεις όλες τις πληροφορίες για το Δήμο. Δεν γίνεται... όσον αφορά είπατε το μπλοκ. Το μπλοκ ανεβαίνουν εκεί, θα κάνουν μία τροποποίηση όλης της οπτικής επαφής με την ιστοσελίδα για να γίνει πιο να προσελκύει κόσμο. Το μπλοκ θα ανεβαίνουν από τους μπλόγγες που έχουν έρθει ήδη στο νησί, και από οποιοδήποτε άλλο blog επιλεκτικά βρούμε προβολή του νησιού, θα ανεβαίνουν βιντεάκια, έτσι στο ιστοσελίδα να είναι πιο ελκυστική. Να μπαίνουν και να κάθεται ο κόσμος αρκετή ώρα στην ιστοσελίδα και να προβάλλουν το νησί καλύτερα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η διαμονή, ήδη υπάρχει κύριε Καπάκη στο μενού και ήδη είναι η ανάλυση, υπάρχει μια ανάλυση που λέει ξενοδοχεία, και ένα τίτλο ολικά κλπ. Καταλήμματα, τέλος πάντων. Καταλήμματα. Είναι λίγο ασαφής ο τίτλος. Απλώς φτιάχνουμε τον τίτλο. Τα καταλήμματα υπάρχουν ούτως ή άλλως μέσα. Δεν γίνεται καμία ιδιαίτερη προβολή, ούτε τιμές υπάρχουν μέσα. Απλά παραπέμπουν στο link των καταλήμματων. Όποιο κατάλημα θέλει, είχαμε κάποια κίνηση, καταχωρήσαμε με τα περισσότερα καταλήμματα μέσα. Μπαίνει μέσα χωρίς κάποια επιβάρηση. Μπαίνουν όλοι μέσα. Απλά αναφορά και το link. Σαν δείτε, μπορείτε να το δείτε, υπάρχει ήδη. Απλώς γίνεται μια ανακατανομή, είναι λεπτομέρεια αυτό. Απλώς έβαλα λίγο παραπάνω μια κατηγοροποίηση και μεγαλύτερη, επειδή υπάρχουν και αρκετές βίλες τώρα, με σήμα ΕΟΤ βέβαια. Όλα αυτά έχουν σήμα ΕΟΤ, δεν είναι τίποτα χωρί σήμα ΕΟΤ, δεν είναι τα Airbnb ας πούμε. Είναι ό,τι έχουν σήμα ΕΟΤ με τον αριθμό ΜΗΤΕ, ο οποίος είναι ο χαρακτηριστικός αριθμός του καταλήμματος. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Υπάρχει μια αρνητική ψήφος. Ευγένεια το κόμμα. Όχι, ναι. Θέμα έδωμα.
εξειδίκευση πίστοσης για συνδυασμό και υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας επικοινωνίας και προμήθεια USB και αποθήκευση προοδευτικού ειδικού της άμα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι να έχει απορίες. Εκκλήνει ο Ντομόπονα. Κύριε Τέλη, εσείς τι λέτε. Το USB εκκλήνει ο Ντομόπονα. Θέμα 8. Τροποποίηση για να δείξει το τηλέφωνο. Στις 9.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα εξειδίκευση δαπανών για την αστυνομική του Δήμου Άνδρου στις εκθέσεις εξωτερικού και εσωτερικού. Εδώ από ό,τι βλέπω δεν έχει γίνει μία, δεν πήγαμε σε μία από όλες και υπάρχει μια τροποποίηση της απόφασης 2019 όπου το ποσό παραμένει το ίδιο και απλά αλλάζουν οι χώρες. Υπάρχει κάποια ερώτηση εδώ, αυτό. Εν τις πληροφορίες, εγκρίνει ατομόφωνα. Εγκρίνει ατομόφωνα. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκπροσώπηση του Δήμου σε εκθέσεις τουρισμού. Δεν έχει περαστεί η ζήτηση. Υπάρχει εδώ κάποια ερώτηση. Ναι, έχω. Παρακαλώ. Τα ποσά. Για πού. Για. Τα ποσά. Δεν υπάρχουν. Για πολύ. Τα ποσά. Μετακίνηση που λέει τα 720 είναι και οι μέρες εκτός. Στα 720 είναι η διαμονή, διατροφή και η ημερήσια αποζημίωση. Όλα. Όλα, όλα. Ναι. Απλά το Βελιγράδι είναι πολύ φθηνότερο της άλλης χώρας και έχει κλειστεί νωρίτερα το ξενοδοχείο. Είναι πάρα πολύ φθηνό, 180 ευρώ για να σημαίνει το 5 μέρες. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 10. Εξειδίκευση πίστωσης για εκδόσεις του Δήμου Άνδρου. Σαλάτες και κρέατα και τα δίκαια. Παρακαλώ, υπάρχουν ερωτήσεις. Δια τη σαλάτα, το καφί και το κρέας. Παρακαλώ κύριε Αποστολούλη. Για τις απόπειρες λέτε. Πού. Για τον εορτασμό των αποπειρών 2019, 1120, πού θα γίνει. Δεν είναι μόνο 1120, είναι και τα άλλα πίσω. Ναι, για την πρόσφαση. Από ό,τι βλέπω, αυτό είναι 403 από 29. Κατά περιοχή το έχετε. Πού θα προσφερθεί να πάρει. Α, όχι, δεν είμαστε στα πού θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Λοιπόν, το ένα είναι το από ό,τι βλέπω, έτσι. Το δημιουργενές. Αυτό θα γίνει στην οπέμπτη, για την οπέμπτη πάει. Δεν ακούω. Και την τύπλα και την Αφού είναι η σαλάτα, το λέει εδώ. Καταλαβαίνω. Θα δούμε λίγο το πρωτογενές. Το ένα λοιπόν είναι για τη χώρα και είναι στην κεντρική πλατεία του Ρεκτήρια με τον Το 2294. Πότε θα γίνει αυτό. Στα πλαίσια του εκδηλώσεων του καλοπαγίου 2019. Ναι, πότε ρε παιδάκι μου. Θα βάλετε δηλαδή στην πλατεία, θα βγουν τραπέζια με αυτά τα εδέσματα για τον κόσμο ή θα είναι προσκεκλημένοι κάποιοι άνθρωποι σε συγκεκριμένο χώρο. Θα γίνεται και στις τρεις περιοχές, σε κόσμο και εντός και χώρα. Σε συγκεκριμένο χώρο με συγκεκριμένες προσκλήσεις ή ελεύθερα όποιοι πάνε θα κεραστούν. Αυτό δεν το γνωρίζω και καλά. Δεν πρέπει να το γνωρίζουμε γιατί 1.000 ευρώ ας πούμε για το πατσί. Στην ιδρύσα από τα τρία σε απόκριε θα πάρουμε 3 τραπέζια. Ένα στην ιδρύσα, ένα στην πόλη. Σε δημόσιους χώρους ελεύθερα. Σε πάγκο δηλαδή ελεύθερα. Και να σου πω, έτσι, μην το λες εκεί. Μα δεν το λέει αυτό το πράγμα. Δεν έχει καταχρηστήσει. Για την χώρα το λέει. Καλά. Το ένα από τα τρία λέει και το χώρο. Τα άλλα δεν λέει. Το χώρο του χώρου δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Ναι. Αλλά στη χώρα λέει θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία του τοπικού διαμερίσματος χώρα σαν. Πρόεδρε, παραβιάζουμε τα έθιμα. Μπαίνει χρέα τώρα, δεν γίνεται αυτό. Στην κεντρική πλατεία θα το σπίσει. Παχαλιάρι, μην ξαναμάζω. Εντάξει, με τα πυροτεχνήματα είναι ένα θέμα άλλο. Τα πρώτα δύο είναι καραμπινάτη κατάκτηση. Μήπως τα έχεις δει βάλε. Δηλαδή μιλάμε για ακριβώς. Άρα δεν είναι ελεύθερο.
Λοιπόν, λίγο να σα το συμπληρώσω για τον Λέγοντα Πρωτογενή και μετά και δικά και μαζί. Λοιπόν, όσον αφορά τη χώρα, έχει και λίγη πλατεία, όπως σας είπα. Στο Γάλλο. Συγγνώμη, τα 2.294 που λένε αφαιρούν τα φεγγαρικά, δεν αφαιρούν δέσματα. Για τα οποία δεν έχουν διατήρηση, γιατί αμορφαίνουν τις δηλώσεις. Λοιπόν, 2.294. Λοιπόν, πάμε. Είναι 1.850 στην ΦΠΑ. Είναι τρεις περιοχές. Ένα λεπτό να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Στις τρεις περιοχές. Γιατί πάνω σας δεν σας ενημέρωσα σωστά. Λοιπόν, τα 2.294 λοιπόν είναι στην Γιατροπαγιακή. Και στις τρεις περιοχές. Είναι τα πυροτεχνήματα στο νησί, αν δεν το έχετε καταλάβει. Στις τρεις περιοχές. Τα άλλα δύο. Το έχω ζητήσει από τα καναλιά. Δεν είναι διαφορετικό. Όσον αφορά τα τραπέζια λοιπόν, δεν είναι στην κεντρική πλατεία, για να έχω λάθος. Δεν είχα την ενημέρωση. Το ένα λοιπόν, τα 1.120,17 είναι στο Πατσίνι, στο εστιατόριο του Σταμάτη. Τι θα γίνει αυτό ή θα γίνει. Θα γίνει, δεν ακούω, δεν έχω από. Τι θα γίνει δηλαδή, τι θα κάνεις. Το Σταμάτη θα κάνει σαν να σας διαβάσω ένα λεπτό. Άρα τα κορταρικών. Τζατζίκι το οποίο θα είναι. Για να πάμε να κάνουμε, είμαστε δίπλα. Τζατζίκι το οποίο θα είναι από γιαούρτι και σκόρδο και. Είναι την καθαρή Δευτέρα αυτό. Τώρα θα ψηφίσει το φούρνο. Συγγνώμη, πότε θα γίνει αυτό. Είναι την καθαρή Δευτέρα. Μα τι δεν καταλάβατε, παιδιά, τα φαγητά είναι δηλωμένα, είναι εδώ. Άντε, σαλάτα, πρέπει, πόρτες. Και πρόβλημα, τι είναι αυτό, να ξέρω. Τα φαγητά, στον εορτασμό του αποχρεών του 2019. Πού, είπαμε, στα μάτια, τι είπαμε, τη λίστα την έχεις. Το πανηγυράκι και ήρθαν οι δικοί μας οι μέτεροι, οι δημοτικοί σύμβουλοι και όχι εγώ. Εγώ δεν θέλω να τα ξανάρθω ποτέ. Το λέω και δημόσια. Σε καμία πρόσκληση του Δήμου. Αλλά όλους τους άλλους δεν τους καλέσατε. Οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν είναι μέρος της αντιπολίτευσης. Δεν είναι μέρος. Και κάποιοι που ήταν ανεξάρτητοι. Χωρίς πρόσκληση. Πες μου ένας που πήγε και είχε πρόσκληση. Όποιος έχει βλέπει φως μπαίνει μέσα και τον βάζει στο τραπέζι. Πες μου ένας που ήταν και είχε πρόσκληση. Φέρε μου κάποιον που πήρε πρόσκληση και πήγε μέσα. Ναι, αλλά ήταν μια πρόσκληση. Ήταν προσκεκλημένος. Κάνεις λάθος. Αγαπητέ Γιάννη, κάνεις λάθος. Είναι σημαντικό αυτό που λέω. Κάνεις λάθος, αγαπητέ. Περίμενε να απαντήσουμε. Και απλά θα σε καλύψει. Θα σε καλύψει. Λοιπόν, ο ίδιος ο πρόεδρος λοιπόν καλούσε. Ο τοπικός πρόεδρος καλούσε πολύ συγκεκριμένα επιλεκτικά άτομα. Μήπως θα αποφασίσεις αυτό. Όχι, θα το αφήσεις. Για να το αφήσεις. Είναι ο πρόεδρος. Γιατί έπρεπε να το αφήσεις. Με τηλέφωνο. Με τηλέφωνο. Λοιπόν, και θέλουμε τώρα να μας πεις, εγώ θα το καταψάξω. Να πάμε λοιπόν να αφισβητείς. Να αφισβητείς. Τους καλέσαμε. Εγώ το αφισβητώ. Τους καλέσαμε. Εδώ τουλάχιστον θα πρέπει να ξέρουμε πότε θα γίνει και τι ώρα θα γίνει. Το ένα λοιπόν είναι για το Σταμάτη το ένα ποσό και το άλλο είναι για τον Τζοάνο στο Γάβρο. Δεν είναι αυτό. Πότε θα γίνει αυτό. Άρα τώρα. Να τα. Πότε θα γίνουν αυτά. Τι να τα. Τι ώρα δεν είναι. Θα μα πει ακριβώ. Εγώ θέλω να είμαι καλεσμένο στο τραπέζι. Θα σε καλέσω. Θέλω να καλέσω. Θα γίνει και θα καταπιάνει. Θα πάρει πρόσκληση. Αν θέλω να καλέσει στο τραπέζι. Θα καλέσουμε. Σαν την πρόεδρο τη Ελλάδα. Θα σε καλέσουμε διότι είναι εκλογέ και πρέπει να υπαρξούν όλοι οι υποψήφοι. Άρα δεν είναι λοιπόν. Συγγνώμη, αυτό ήταν προκλητικό. Ναι, προκλητικό. Τόση ώρα που συζητάμε να το τσατσίκι θα γίνει. Γιαούρτι και σκόρδο είναι ένα πλήρωμα. Έλα σε πρόκλημα. Τελείωσε τη συζήτηση. Έχουμε δημοκρατία. Σε ρωτήσαμε αν είναι σε ελεύθερο χώρο για όλο τον κόσμο. Και σας είπα όχι.
Είναι κλειστό όπως πεις. Ωραία, αυτό θέλαμε. Λοιπόν, το πρώτο θα γίνει να εκπληρωθείτε. Το θέμα είναι να γίνει που θα τους έκανε μαγειρέψει μια τριπτά. Καθόμαστε και συζητάμε. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε. Είναι αστείο το πράγμα. Συνδέουμε τη δημοκρατία με τον Τζατζίκη τώρα. Έλεος, έλεος. Όπως συνδέεται και την πολύ δημοκρατία με την καλώσα. Αφήστε την αρκαβάκη και δεν έχετε τον λόγο. Εδώ στην κοινωνία σου. Δεν έχεις. Να καταγράφονται αυτά, κύριε Τζατζίκη, να μην έχω εγώ τον λόγο. Ναι, μη φωνάς, μη ψώνω τις φωνές μόνος εδώ. Είμαστε εδώ, δεν έχω τις φωνές. Λοιπόν, για κάτι το οποίο οφείλετε να το διευκρινίσετε. Δεν έχω τον λόγο να διευκρινίσετε τι ψηφίζουμε. Σας είπα τι ψηφίζουμε. Όχι, δεν έχω τον λόγο. Όχι, δεν έχω τον λόγο. Και μην κάνετε με τον κόσμο. Μη σας είπα τον λόγο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην ορία. Εγκρίνεται το μόνο να υπάρχει ένα ψήφο. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ερευνητική ψήφο. Άμα είναι ανοιχτό, εγκρίνεται. Άμα είναι πνευματικό, παιδιά. Εγώ θέλω να δω και την ώρα που θα γίνει. Λοιπόν, εγκρίνεται. Να δούμε και την ώρα που θα γίνει. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Μη συνεχίζετε, κύριε Καμπάκη. Θέμα 10. Διαγραφές των όλων φιλετών. Σας έχει μεταρθεί η εισήγηση. Είναι οι φιλέτες που έχουν τα δικαιολογητικά τους μέσα. Υπάρχει εδώ κάποια ερώτηση. Εγώ θέλω πρέπει να... Μία ερώτηση κι εγώ. Εάν πρέπει να περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο ή να γίνονται υπηρεσιακά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είχε αλλάξει ο νόμος. Για τις διαγραφές. Ναι. Κύριε Βουγαζέλη, παρακαλώ. Λοιπόν, υπάρχουν, αυτό το σκέλος τώρα εδώ είναι μόνο για τις διαγραφές. Δεν είναι για τις παραγραφές, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν είδα μέσα καμία έξι παραγραφής. Okay. Επειδή όμως υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις παραγραφής λόγω πενταετίας, από το 2015 και προφορικά όταν ήμουν εγώ αντιδήματος που το είχαμε συζητήσει και με την προϊσταμένη, είχε μία... Όχι, δεν θα πω αντίρρηση, αλλά είχε μια σκέψη ότι τελικά δεν ισχύει η πενταετή παραγραφή, αλλά πάμε στην 20ετή παραγραφή. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να πάρει η υπηρεσία την γνωμοδότηση από την οικονομική υπηρεσία, να πάρει γνωμοδότηση από νομική υπηρεσία ή από κάποιο ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εμένα η γνώμη μου προσωπική είναι ότι στην πενταετία παραγράφεται να πάρει μια γνωμοδότηση και μέχρι να πάρει αυτή τη γνωμοδότηση αυτοί οι άνθρωποι για να μην ταλαιπωρούνται, επειδή όλοι ξέρουμε ότι εδώ δεν υπάρχει το πλέον, υπάρχει ένα γέστη με περιορισμένο έμβρος λειτουργιών, θα πρέπει μέχρι να πάρθει αυτή η απάντηση, η γνωμοδότηση και να τους πούμε τελικά ναι, παραγράφονται οι οφειλές σας ή όχι, δεν παραγράφονται. Τουλάχιστον όσους έχουμε δώσει τα στοιχεία στη ΔΟΗ, να γίνει μία άρση, να μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα λόγω των οφειλών αυτών, γιατί πραγματικά υπάρχουν αιτήσεις πολύ παλές, οι οποίες δεν τους έχουν απαντήσει στους ανθρώπους αυτούς, έτσι. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό, δηλαδή η υπηρεσία θεωρεί, αν θεωρεί ας πούμε ότι δεν υπάρχει πενταετή παραγραφή, καλύτερα να έχει τη γνωμοδότηση για να απαντήσουμε στους δημότες αυτούς, μην τους κρατάμε τη φορολογική ενημερότητα και πρέπει... Για οτιδήποτε χρειάζεται, ας πούμε, να τις λέμε ότι οφείλεται. Έτσι. Αυτό δεν έχει λυθεί το θέμα. Το δεύτερο... Ας τα γράψει αυτά, εντάξει. Ακούστηκαν και εδώ μπορεί να τα γράψει μετά. Το δεύτερο που έχω ιδία αντίληψη και νομίζω ότι πρέπει να έχει και ο αντιδήματος του Κορφίου, σε όλα αυτά τα αιτήματα που υπάρχουν εδώ, σε όλα η υπηρεσία έχει γνωμοδοτήσει θετικά, πλην ενός του 6, μία αίτηση του κύρου Καμπάνη που είναι από τον όρμο Κορθίου και έχει αιτιολογία υπηρεσία απόρριψη αιτήματος μέχρι να βρεθούν στοιχεία της ορθότητας στον ισχυρισμό. Εδώ είναι οξύμορο τώρα αυτό. Βλέπουμε μία αίτηση από το 2013
στον πρώην Δήμο Άνδρου έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια. Στον πρώτο κατοικητικό, ναι, το 2013, έχουν περάσει 6 χρόνια. Δεν έχει βρεθεί κανένα στοιχείο. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι οφείλει 7. Πότε πήρε απάντηση? Δεν πήρε απάντηση, δεν έχει πάρει απάντηση. Έχει κάνει την αίτηση από το 2013. Γνωρίζουμε όλοι καλά εκεί ότι. Όχι, πες κάτι για την ορθότητα. Λέει η υπηρεσία ότι απορρίπτω το αίτημά του μέχρι να μετρηθούν στοιχεία. Το λέει τώρα στο διαδικαστικό της. Α, εδώ. Έτσι. Θεωρώ, επειδή έχουμε και ιδία αντίληψη, ο άνθρωπος αυτός από εκεί πέρανε νερό και κάνανε όλα τα έργα τότε με το βιολογικό. Επίσης ήτανε... Έχει σταλεί βεβαίως τώρα το πρωί από την αρετή που βεβαιώνεται ότι χρησιμοποιούσαν το νερό. Ναι, αυτό λέω, είναι από το 2013 αυτή η αίτηση. Ο άνθρωπος αυτός έρχεται και ξανάρχεται κάτω στην υπηρεσία. Είναι ένας παλιός καπετάνης που μένει στη μεγάλη ευθεία. Τώρα από το 2013 ταλαιπωρεί το άνθρωπος. Πραγματικά ο ίδιος δεν γνώριζε και την ύπαρξη εκεί η υδρομετρητή. Λέει, δεν γνώριζαν υπάρχει υδρομετρητή. Ναι, αυτό είναι κληρονομικό. Που πήρε ένα κληρονομικό αγροτεμάχιο. Δεν το γνώριζα. Δεν υπάρχει ποτέ αίτηση για τοποθέτηση υδρομετρητή. Και στον πρώην Δήμο, ας πούμε, Κορθίου, δηλαδή δεν έχει γίνει ποτέ αίτηση. Ήρθε ξαφνικά αυτό, πήρε κληρονομιά. Αυτό και του ήρθε να πληρώσει 7.201. Δεν είχε πάρει νερό. Δεν το γνώριζα. Δεν είχε κάνει ποτέ αίτηση. Όταν το πήρε, δεν είχε νερό. Μόλις το πήρε, πήγε στο Δήμο και είπε ότι βρίσκεται μέσα στο χωράφι μου ένα υδρομετρητή. Χωράφι! Δεν είναι καν οικία, είναι αγροτεμάχιο. Είναι πολλά δηλαδή που εκεί πέρα φαίνεται ότι. Και ο άνθρωπος έχει κάνει έτοιμα από το 2013, πραγματικά με βρίσκει και με ρωτάει, δεν ξέρω εσένα. Με ρωτάει σχεδόν κάθε μέρα. Τουλάχιστον να προχωρήσει αυτή. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι διαφορετικό να έχει κάνει την κατανάλωση. Βρίσκονταν ένα υδρομετρητή μέσα σε ένα αγροτεμάχιο χωρίς να έχουν κάνει αίτηση. Δείτε το αυτό με λιγότερη προσοχή, γιατί εντάξει, ταλαιπωρείτε τώρα το σαφό. Μπαίνει σαν πρόταση, δηλαδή κύριε Βουλαζέρη, βάλετε σαν πρόταση να διαγραφεί και αυτό. Ναι, το βάζω σαν πρόταση να διαγραφεί. Γιατί έχουμε ιδία αντίληψη, έχει έρθει και από ό,τι λέγει. Δηλαδή ο άνθρωπο πραγματικά κληρονόμησε. Κατάλαβα, ναι, πάμε. Μαρία, τι σου λέει. Ναι, συγγνώμη. Ρώτησα εάν πρέπει να περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο ή να γίνονται αυτόνομα αυτοδίκια από την υπηρεσία. Γιατί κάτι θέλει να του πω. Εκτό αν είναι από εδώ και πέρα, αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο, ο άνθρωπο που το αγόρασε βρήκε τον υδρομετρητή μέσα. Κληρονόμο. Τα χρέη των πεθαμένων δεν πηγαίνουν στου κληρονόμου. Ναι, από ό,τι άκουσα το είπε. Ότι το νερό καταναλώθηκε για τον βιολογικό. Δεν έχει κάνει καν αίτηση για το νερό. Εάν υπάρχει βεβαίωση υπηρεσιακή ότι έχει γίνει και ακόμα αυτό, ότι το νερό καταναλώθηκε για ανάγκες του Δήμου, σαφώς πρέπει να διαγραφεί. Συγγνώμη, δεν έχει κάνει Μαρία ούτε αίτηση ο άνθρωπος, ούτε ο κληρονόμος του. Δεν υπήρξε στα αρχεία ποτέ. Έτσι, βάλτε μου. Ναι, αλλά το ρολόι κάπως μπήκε. Αυτό έλειπε στην Αθήνα. Είναι αγροτεμάχιο. Δεν δικαιολογείται καν η τοποθέτηση υδρομετρητή εκεί πέρα. Δεύτερη παρανομία λοιπόν. Άρα τοποθετήθηκε για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για να το κάνω και. Εάν υπάρχει βεβαίωση ότι. Α, έχει εδώ ο κύριος Κυνιακός κάνει μια βεβαίωση ότι η κοινότητα όλων Κορθίου έκανε χρήση της ίδρυυσής του από το 4 ως το 10 για τις ανάγκες των τσιμεντοστρώσεων και άλλα έργα όπως αποχέτευση όλων Κορθίου και Ρογιανού ποταμού. Οπότε, άμα το καταθέσουμε αυτό, αυτό δίκαιο όσο το κοινωνικό. Άρα, λοιπόν, μπαίνει σε αδιαγραφή. Μπαίνει σε πρόταση να η αποδοχή των διαγραφών όπως προτείνονται με την συμπλήρωση ότι το αίτημα 6, την παθμόν 6, του κυρίου Γάμα Καμπάνη, να διαγραφεί ο κύριος για πόλη στην εκατοσία. Να διαγραφεί όπως κόμισης του. Να διαγραφεί και αυτό μετά την προσκόμιση τη σχετική βεβαίωση από την αγώνα. Από την αγώνα υπηρεσία.
Πρόεδρε, να δείτε και αυτό το θέμα με τις, με τις παραγραφές. Θα το δούμε. Ανίδευκα. Η πρόταση που κατέβηκε για ψηφοφορία είναι να γίνει αποδεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας με τη διόρθωση ότι το 6, όπως το περιγράψαμε, διαγράφεται και αυτό μετά την, μετά την προσκόμιση και οδικής βεβαίωσης του τρόπου αντιλημάτων. Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας, ομόφωνα. Ομόφωνα. Ναι. Αλλά να κοιτάξει σαν νομικός, σαν ναι. δικηγόρος που είσαι, ναι. είναι διφορούμενη η απόφαση αν θα περνάει το νομικός συμβούλιο. Με την επισήμανση της κυρίας Ζωβεύου, ότι πρέπει να ελεγχθεί αν είναι αποδιόρθωτο του Δημοτικού Συμβουλίου ή δέσμευση αποδιόρθωτο των υπηρεσιών. Έτσι όπως το έχω διαβάσει, δεν πρέπει να περνάει από το νομικό. Μπορεί να είναι δέσμευση αποδιόρθωτο. Κοίταξε εδώ και φέρνω. Και τελευταίο θέμα, ομόφωνα με την επισήμανση λοιπόν ότι πρέπει να ελεγχθεί η άδεια από τη ρότα του Δημοτικού Συμβουλίου ή θέσμια από τη ρότα της υπηρεσίας. Και τελευταίο θέμα, ακτήρωση υποχρέωσης λογιστικής ταυτοποίησης. Το 10. Ας έχει μοιραστεί η εισήγηση, δεν... Λοιπόν, εντάξει. Εγκρίνεται. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να μην κάνουμε. Έχουμε πρόβλημα. Υπογραφές, παρακαλώ, να πάτε.